πρόκειται ίσως για ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως αθλητικά σεμινάρια στο Ολυμπιακό Τέκβοντο. Είναι μια διοργάνωση η οποία πραγματοποιείται για 10η συνεχόμενη χρονιά στην ιδιαίτερα φιλόξενη πόλη της Κοζάνης. Οφείλω να ομολογήσω ότι οι συνάδελφοι, ο Χρήστος Αλμασίδης και ο Παντελής Εφρεμίδης, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχουν καταφέρει να έχουν παγκόσμια εμβέλεια σε αυτό το πολύ σπουδαίο αθλητικό γεγονός, ιδιαίτερα στο Ολυμπιακό άθλημά μας, το άθλημα του Τέκβοντο, που έχει χαρίσει τόσο Ολυμπιακά μετάλλια στη χώρα μας. 3 με 7 Ιανουαρίου, λοιπόν, είχαμε καθημερινές διπλές προπονήσεις, πρωινές και απογευματινές. Συμμετείχαμε, όπως είπατε, με 13 αθλητές. Μαζί με τους συνοδούς ήμασταν μια αποστολή των 23 ατόμων. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχουμε, μετά από μια πρόσκληση που μας κάνει ο Σύλλογος Μακεδονική Δύναμη της Κοζάνης και ο φίλος ο Χρήστος Αλμασίδης. Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ υψηλό επίπεδο σεμινάριο. Αφού, αν λάβουμε υπόψη μας, συμμετείχαν 24 χώρες, συμμετείχαν 780 αθλητές, δηλαδή κοντά στους 800 αθλητές σε κάθε κατηγορία, ηλικία και παιδών κορασίδων και εφήβων ενίδων και ανδρών γυναικών. Επίσης, να πω ότι συμμετείχαν 45 αθλητές με ολυμπιακές διακρίσεις, με παγκόσμιες διακρίσεις, με ασιατικές διακρίσεις και με πανευρωπαϊκές διακρίσεις. Αυτό, βέβαια, από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε, ανεβάζει ιδιαίτερα το επίπεδο και μας χαροποιεί ακόμα περισσότερο, διότι οι αθλητές μας μπόρεσαν και αποκόμισαν ακόμα πολύ περισσότερες και πλουσιότερες εμπειρίες. Επίσης, παράλληλα, διεξαγόταν και ειδικά σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες σε παράπλευρη αίθουσα, όπου υπήρχαν θέματα παρακολούθησης για την ψυχολογία των αθλητών, για την διατροφή τους, για τυχόν τραυματισμούς που μπορεί να έχουν οι αθλητές και γενικότερα πολύ πολύ προσεγμένα το τι πρέπει να τρώει ο αθλητής πριν από τον αγώνα και τι μετά τον αγώνα. Ένα σεμινάριο που το παρακολούθησαν εκτός από εμάς τους προπονητές, από μένα και την Ειρήνη τη Σταμάτη, και γονείς, αλλά και πολύ διάφοροι φίλοι που ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν. Ένα σεμινάριο, ξαναλέω, με ιδιαίτερη σημασία, αφού μας δίνει τη δυνατότητα να ταινίζουμε με πιο πολύ σιγουριά το μέλλον, για να μπορέσουν να συμμετέχουν οι αθλητές μας επάξια στα πανελλήνια πρωταθλήματα και στα κύπελα Ελλάδος που θα διεξαχθούν. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην συμμετοχή των γονέων σε αυτά τα σεμινάρια, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο θέμα της προπόνησης όσον αφορά στο ότι είναι ένα κομμάτι το ότι οι γονείς πρέπει να στηρίζουν τα παιδιά και πρέπει να τα βοηθάνε με το δικό τους τρόπο. Και πολλοί γονείς δεν έχουν τη γνώση και προφανώς δεν έχουν και την εμπειρία, έτσι ώστε να γίνει ένα όμορφο αποτέλεσμα σε μια συνεργασία ανάμεσα στον προπονητή, στο σύλλογο και στο γονέα, ο οποίος σίγουρα θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Οπότε νομίζω πως όλα αυτά που άκουσαν οι γονείς θα τους βοήθησαν σε πάρα πολλούς τομείς όσον αφορά την προπονητική και την αθλητική πορεία των παιδιών σε αυτό το άθλημα. Ήταν μια πολύ σπουδαία καινοτομία, το ξαναλέω και πάλι, γιατί και οι ίδιοι γονείς μπόρεσαν να αποκτήσουν και γνώσεις και εμπειρίες και ιδιαίτερα στο μέχρι ποιο σημείο και μέχρι ποιο κομμάτι φτάνω εγώ και σε ποιο σημείο και ποιο κομμάτι εμπιστεύομαι τον προπονητή. Και να κατανοήσουν και κάποια πράγματα που μπορεί μέχρι πρότινος να μην τα κατανοούσαν όσον αφορά την προπόνηση και τους αγώνες και τη σχέση προπονητή-αθλητή. Σαφώς, σαφώς. Και το σπουδαιότερο απ' όλα, βέβαια, να κατανοήσουμε ότι είναι ένα άθλημα επαφής. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα άθλημα ευγενικό. Ένα άθλημα το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις ιδιαίτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου και να έχεις πιο σταθερά και σίγουρα βήματα όχι μόνο στο άθλημα, αλλά και στην ίδια τη ζωή. Κύριε Πλαγκέτη, πείτε μας και εσείς τη δική σας εμπειρία από τη συμμετοχή σας σε αυτό το διεθνές προπονητικό κάμπ στην Κοζάνη και πόσο πολύ το ευχαριστήθηκαν οι μικροί αθλητές του Συλλόγου. Το σεμινάριο ήταν φοβερό, πολύ ψηλά ο πύχης. Ο Πας Πάρταχος ήταν εκεί δυναμικός όπως πάντα. Έδειξαν τα παιδιά πραγματικά ότι είναι αθλητές, ότι αγαπάνε αυτό που κάνουν και έχουμε έρθει με καινούργια ο αέρα, με μεγάλη διάθεση για να πάμε ακόμα παραπάνω. Έχουμε πολλά μπροστά μας, πολλά τέτοια είδους σεμινάρια. Ο Σπάρταχος θα είναι παντού εκεί. Σαφώς και θέλουμε να ζητήσουμε τη βοήθεια και του Δήμου, της ΚΟ, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά και όλα τα έξοδα αποκομίζονται οι γονείς, καθαρά οι γονείς. Και είναι αμαρτία. Πρέπει λίγο να δούμε και το Taekwondo και τα άλλα αθλήματα. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άλλα αθλήματα. Και να πω και την αλήθεια ότι να στηρίξουμε τα Ολυμπιακά αθλήματα. Τα αθλήματα που κάνουν υπερήφανη αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα.
Τα παιδιά, η παρουσία της είναι φοβερή, το αγαπήσανε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον δάσκαλο, τον κύριο Σάκη Μπαραχάνο και την κυρία Ειρήνη Σταμάτη. Μας πήγανε εκτός από το camp, κάναμε εκδρομούλες στη Θεσσαλονίκη, στα Λουτρά Πόζαρ. Ήταν φοβερά, τα παιδιά κάναν μπάνιο, το ευχαριστηθήκανε, γελάσανε, παίξαμε, ήταν φοβερά. Δεν έχουμε λόγια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε εδώ κοντά μας και ευχόμαστε πάντα να είστε κοντά μας για να προχωρήσουμε παραπέρα. Να είστε καλά. Πάμε και στους πρωταγωνιστές αυτού του camp. Πες μας εσύ πώς αισθάνθηκες που συμμετείχες, πήρες πολλά πράγματα από αυτή την εμπειρία. Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά σε αυτή την εμπειρία που πέρασα και ας ελπίσω να ξαναγίνει αυτό το camp. Μου άρεσε που κάναμε συνεχώς με διαφορετικούς αθλητές από διαφορετικές ομάδες και διαφορετικές χώρες συνεχώς. Πες μου και εσύ τη δική σου εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν και άλλα άτομα που γνωρίσαμε, κάναμε και αγώνες, κάναμε και άλλες εκδρομές όπως στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελες να ξανασυμμετέχεις? Φυσικά, πάρα πολύ. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Να πάμε και στην πιο μεγάλη της παρέας. Πες μας και εσύ, έτσι σαν πιο έμπειρη αθλήτρια, κάνεις περισσότερα χρόνια φαντάζομαι. Πώς σου φάνηκε, έχεις ξανασυμμετάσχει? Όχι, για μένα ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σε ένα τέτοιο σεμινάριο. Η οργάνωση ήταν υπέροχη. Mm-hmm. Επίσης, κάναμε διάφορες εκδρομές. Σε αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους δασκάλους μας, τον Νίκο του Μπλαγκέτη, τον κύριο Σάκη Μπαραχάνο, τον κύριο Ειρήνη Σταμάτη, που μας πήγαν σε διάφορα μέρη, όπως είναι η Θεσσαλονίκη και τα Λουτρά Πόζα. Φαντάζομαι ήταν πάρα πολύ σημαντική εμπειρία και για τους μικρότερους, αλλά και για σένα που είσαι μεγαλύτερη αθλήτρια, να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο κάμπ με τόσους σπουδαίους αθλητές και προπονητές. Ναι, η εμπειρία ήταν υπέροχη. Ναι. Mm-hmm. Να συμμετέχεις μαζί με άλλους αθλητές από διαφορετικές χώρες είναι κάτι μοναδικό που λίγα παιδιά μπορούν να ζήσουν. Και με 6 διαφορετικούς προπονητές, βέβαια. Mm-hmm. Με 6 διαφορετικούς προπονητές, mm-hmm. με 3 κορυφαίους όλο το παγκόσμιο, ένα Ταϊλανδό, ένα Ιρανό, έτσι, και έναν από τη Μεγάλη Βρετανία. Και 3 πολύ σπουδαίους Έλληνες και προπονητές και αθλητές, θα έλεγα. Ο Ανδρέας ο Χριστίδης, ένας εξαιρετικός καθηγητής φυσικής αγωγής και διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κομωτινής. Είναι εντυπωσιακός και στον τρόπο διδασκαλίας και στον τρόπο που προσεγγίζει γενικότερα τους αθλητές και τα παιδιά. Επίσης, να πω για τον Ιωακήμ τον Πεκλιβάνη, είναι ένας εξαιρετικός προπονητής ιδιαίτερα στη βασική τεχνική αλλά και στο αγωνιστικό κομμάτι, και στον Αποστόλη του Τελικοστόγλου, τον αθλητή ο οποίος φαίνεται ότι τελικά θα καταφέρει να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής που του αξίζει να βρίσκεται και σε αυτή την πολύ μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Έχουμε και μια μητέρα. Να πάμε και σε μια μητέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι και για εσάς θα ήταν μοναδική εμπειρία. Και πείτε μας πώς αισθανθήκατε και πόσο σημαντικό πιστεύετε ότι ήταν αυτό το προπονητικό κάμπ που συμμετείχε το παιδί σας. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίρνουν καινούριες εμπειρίες. Βλέπουν άλλα παιδιά πώς συμμετέχουν, πώς οργανώνεται όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Θα ευχαριστήσω πάνω από όλα το δάσκαλο και το κύριο Νίκο, mm-hmm. για όλα ό,τι προσφέρουν στα παιδιά μας, γιατί τρέχει και ο κύριος Νίκος εκτός από τους δασκάλους. Και το πρώτο πράγμα που μου είπε το παιδί μου είναι: «Μαμά, μου άρεσε πάρα πολύ», mm-hmm. όταν ήρθε. Γιατί εγώ δεν ήμουνα, mm-hmm. και θα ήθελα να ξαναπάω. Αυτό. Περάσαμε το σημαντικότερο. Mm-hmm. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γνωρίζαμε καινούρια παιδιά, κάναμε παρέες, πήραμε πολλές εμπειρίες. Και είναι κάτι που για τα παιδιά νομίζω ότι θα μείνει στο μνήμη τους για πολύ καιρό. Δεν θα ξεκαστεί εύκολα. Mm-hmm. Και θα ήθελα να συνεχίζουν να πάρουν μέρος σε τέτοια πράγματα, σε τέτοιες διοργανώσεις. Και παρόλο που για μας είναι λίγο δύσκολο, γιατί το οικονομικό θέμα είναι λίγο απαιτητικό, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά, και θα ήθελα λίγο βοήθεια, άμα γίνεται, από άτομα που μπορούν, από το Δήμο, από όποιος μπορεί να μας βοηθήσει, για να συνεχίζουν τα παιδιά μας να συμμετέχουν σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο για μας, είναι για τα παιδιά όλου του νησί. Είναι ένα άθλημα που αξίζει, για μένα αξίζει να προσπαθήσουν και να συμμετέχουν.